Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε! Η εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά σας με σκοπό να ωφεληθούμε όλοι πνευματικά όπως πάντα αλλά και να εφρανθούμε ψυχικά. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγες μέρες πριν τη γιορτή του 15 Αύγουστου. Έτσι σκεφτήκαμε να αντλήσουμε νότες δροσιάς από ένα σύντομο αλλά χαριτωμένο οδηπορικό νοερά στη Βυζαντινή Αθήνα και να γνωρίσουμε τα αξιόλογα εκθέματα με τα οποία κοσμήθηκε από τα τέλη του 4ου έως και τις αρχές του 13ου αιώνα. Πριν όμως δούμε αυτή την εικόνα της, χρειάζεται να ξέρουμε ότι για περισσότερο από 100 χρόνια η πόλη μετατράπηκε σε έναν οικισμό περιορισμένο σε έκταση, μικρό και ολιγάριθμο, αφού είχε δεχτεί το 267 μετά Χριστόν την καταστροφή της επιδρομής της βάρβαρης προγονικής, μάλλον σκανδιναβικής φυλής των Ερούλων, που στο πέρασμά τους προξένησαν φοβέρες καταστροφές σε κτίρια της Αθήνας. Παρά όμως τη συμφορά τους, οι Αθηναίοι αγωνίστηκαν να επιβιώσουν μέσα σε έναν απέραντο και θλιβερό χώρο ερειπίων και μάλιστα είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι έφτιαξαν ένα νέο οχυρό περίβολο για την πόλη, χρησιμοποιώντας ως δομικό υλικό του στήλους των ερειπωμένων κτιρίων, μη επιβαρύνοντας έτσι την πολύπαθη οικονομία τους. Για τούτο, όταν και τον 4ο αιώνα την επισκέπτονται ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, δεν κρύβουν το θαυμασμό τους για την πόλη των Αθηνών και ένα δέος τους κυριεύει καθώς θεωρούν ότι έχει την ευλογία του Θεού. Τον 5ο αιώνα εξάλλου, στην περιοχή του επωνομαζόμενου Θυσίου, κοντά στον ναό του Ηφαίστου, επισκευάστηκαν η Θόλος και το Μητρόν, σημαντικότατα εκθέματα που διατήρησαν για πολύ μεγάλο διάστημα τα αρχεία και την απαιώνων ιστορία της πόλης. Ο 5ος αιώνας ολοκληρώνεται με την επισκευή της βιβλιοθήκης του Αδριανού, καθώς και πολλών γυμνασίων και βιβλιοθηκών, τα οποία ναι μεν ήταν ελληνορωμαϊκού ρυθμού, αλλά έτυχαν του σεβασμού και της εκτίμησης και πολλών πατέρων της Εκκλησίας, καθώς εκείνοι δέχτηκαν τη συνεισφορά αυτών για τη διατήρηση αξιόλογων ιστορικών και φιλοσοφικών συγγραμμάτων σε παπύρους φυλαγμένους στις κόγχες της. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ήδη τον 5ο αιώνα χτίζεται στο εσωτερικό της αυλής παλαιοχριστιανικός ναός και αργότερα τον 7ο αιώνα σημαντική τρίκλητη βασιλική, πιθανόν από την αυτοκράτηρα Αθηναίδα Ευδοκία, ενώ τον 10ο αιώνα χτίζεται τελικά η μονόκλητη περίφημη εκκλησία της Μεγάλης Πανεγιάς, πιθανόν καθεδρικός ναός. Γενικότερα, από τα μέσα του 5ου αιώνα, μετά τα διατάγματα του Θεοδοσίου του Δεύτερου που αφορούσαν θρησκευτικά προνόμια των εθνικών και θέσπιζαν όρια και απαγορεύσεις, άρχισε η μετατροπή ιδεολολατρικών ναών σε χριστιανικούς. Ενώ παράλληλα, αναγέρθησαν νέοι χριστιανικοί ναοί. Έχουν εντοπιστεί συνολικά γύρω στους 22. Στην Ακρόπολη, καταρχήν, μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό Παρθενώνας, καθώς αφιερώθηκε στην Παρθένο Μαρία και ονομάστηκε Παναγία η Αθηνιώτισσα. Το ίδιο ισχύει και για το Ερέχθειο που ονομάστηκε ο ναός της Θεομήτωρος. Ανάμεσα τώρα σε αυτούς τους δύο ναούς υπήρχε και ναός στη θέση της Πολυάδος Αθηνάς και ιδρύθηκε ο ναός της Αγίας Τριάδας. Στα Προπήλαια διασκευάστηκε σε χριστιανικό ναό αφιερωμένο πιθανόν στους Αρχαγγέλους η νότια πτέρυγα του οικοδομήματος. Ως τόποι χριστιανικής λατρείας χρησίμευσαν εντωμεταξύ μέχρι και τα σπήλαια της Ακρόπολης, όπως είναι το σπήλαιο του Πάνος, του Αγίου Αθανασίου, η Κλεψίδρα, η Άγια Απόστολη στα Μάρμαρα και το σπήλαιο στο χορηγικό μνημείο του Θρασίλου, Παναγία Σπηλιώτισσα. Στα μέσα του 5ου αιώνα ιδρύθηκε και στη Βασιλική του Διονυσιακού Θεάτρου και η Βασιλική του Ασκληπίου προς τιμή των Αγίων Αναργύρων, ενώ πάνω από το οδείο του Ηρώδου του Αττικού φέρεται ότι υπήρχε Βασιλική του Αγίου Ανδρέα. Μέσα στην κεντρική περιοχή επίσης της Αθήνας, την οποία περίκλειε το ιστερορωμαϊκό τείχος, μετασκευάζεται σε βασιλική το λεγόμενο αγορανομείο και σε βαπτιστήριο το ορολόγιο
του Κυρίστου. Λίγο πριν από τα μέσα του 8ου αιώνα, η Αθήνα προάγεται εκκλησιαστικά από επισκοπή σε Μητρόπολη, πράγμα που φανερώνει ότι την εποχή αυτή παρουσίαζε αξιόλογη ανάπτυξη. Τον 9ο αιώνα παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της ναοδομίας. Τότε ανεγέρθησαν αξιόλογοι ναοί, όπως ο Άγιος Ιάννης ο πρόδρομος του Μαγκούτη, στα τέλη του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, χτισμένος στις βόρειες υπόρειες της Ακρόπολης, στην οδό Μνησικλέους, όπως και η Παναγία Ενερατζιώτισσα στο Μαρούσι. Οι παλαιότερες εκκλησίες όμως που σώζονται στην Αθήνα είναι εκείνες που οικοδομήθηκαν μεταξύ 10ου και 12ου αιώνα. Ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι έφτασε στο σύνολο γύρω στις 40, αρχής γενομένης με τη Μονή Πετράκη το 10ου αιώνα συμπεριλαμβανομένης και της Εκκλησίας των Ταξιαρχών στα τέλη του 12ου αιώνα, ενώ η Μονή οικοδομήθηκε μάλλον στις αρχές του 18ου αιώνα. Το όνομά της το πήρε από το μοναχό Παρθένιο Πετράκη από τη Δημητσάνα, ο οποίος πρέπει να ξεκίνησε το χτίσιμο στα τέλη του 17ου αιώνα. Η συνεισφορά της Μονής στον αγώνα υπήρξε τεράστια, όταν μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τον Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834, η Μονή μεταβλήθηκε σε πυρτιδαποθήκη. Οι περισσότερες όμως από τις εκκλησίες βρίσκονται στην πλάκα και στους κοντινούς δρόμους, διότι σε εκείνη την περιοχή αναπτύχθηκε η Βυζαντινή Αθήνα κατά πολύ. Συνήθως είναι μικρές οι διαστάσεις, σταυροειδείς με οκταγωνικό τρούλο και όμορφα διακοσμημένο εξωτερικό. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τους τοίχους, μπορεί να δει ότι στη νεότερη εποχή τους εντύχιζαν, χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό σπαράγματα από αρχαία κτίρια. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η έξαρση που σημειώθηκε στην εκκλησιαστική οικοδόμηση τους δύο αιώνες, τον 11ο και τον 12ο, οφείλει την ύπαρξή της στη γενικότερη χριστιανική αναστήλωση, κυριολεκτικά και μεταφορικά, που ακολούθησε τις εκστρατείες Βασιλείου του Δευτέρου στα Βαλκάνια. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας, και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, που σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα μικρό οδηπορικό στην Αθήνα. Κατά την περιήγησή μας λοιπόν στη Βυζαντινή Αθήνα του 11ου αιώνα και του 12ου, μπορούμε πρώτα απ' όλα να δούμε στην πλατεία Μητροπόλεως την Παλαιά Μητρόπολη, που βρίσκεται κοντά στη Νέα Μητρόπολη. Χτίστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και είναι αφιερωμένη στην Παναγία τη Γοργοεπίκο και τον Άγιο Ελευθέριο. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν αρχαία και βυζαντινά ανάγλυφα. Στην πρόσωψη υπάρχει αρχαία ζωφόρος που προέρχεται από μνημείο του 4ου αιώνα π.Χ. και απεικονίζει τις επίσημες Αττικές εορτές. Αποτέλεσε την Ορθόδοξη Επισκοπική Έδρα των Αθηνών, όταν οι επίσκοποι εξεδιώχθησαν από τον Παρθενώνα, αρχικά από τους Φράγκους και αργότερα από τους Τούρκους, ενώ από το 1839 έως το 1842 χρησιμοποιήθηκε ως βιβλιοθήκη.
Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με τρούλο που συνδυάζει νεοβυζαντινά και νεοκλασικά στοιχεία. Προχωρώντας την οδό Ερμού, φτάνουμε στην ξακουστή καπνικαρέα, που για την ιστορία της παρατάφτα δεν γνωρίζουμε πολλά. Παλιά την έλεγαν Εκκλησία της Βασιλοπούλας και του Πρέντζα, δηλαδή του πρίγκιπα. Το όνομα Καπνικαρέα ίσως όμως να έχει σχέση με το επώνυμο Καπνικάρης. Τη Βυζαντινή εποχή ο Καπνικάρης ήταν ο εισπράκτορας του φόρου των οικοδομών, δηλαδή του φόρου για κάθε καπνοδόχο. Πρόκειται για εκκλησία σταυροειδούς τύπου με τρούλο, αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Το αρχικό κτίσμα χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Ο ναός όμως αποπερατώθηκε το 13ο, ενώ κατά καιρούς ακούστηκε και με τα ονόματα Καμουχαρέα και Χρυσοκαμουχαριώτισσα. Το 1834, έτος κατασκευής της οδού Ερμού, εξετάστηκε η μεταφορά της σε άλλο σημείο, επειδή βρισκόταν στο μέσο και αποτελούσε εμπόδιο για τη ρημοτομία της πόλης. Σώθηκε όμως χάρη στο Λουδοβίκο της Βαβαρίας, πατέρα του βασιλιά Όθωνα, καθώς και το νεόφυτο Μεταξά, επίσκοπο του Τελαντίνου και Μητροπολίτη Αθηνών. Και έτσι μέχρι και σήμερα είναι τόπος προσκύνησης των Αθηναίων και όχι μόνο πολιτών. Συνεχίζοντας το διπορικό μας, φτάνουμε στα στενά και στις ανηφορίες της Πλάκας, όπου εκεί μπορούμε να δούμε κοντά στο μνημείο του Λυσικράτη, κάτω από τον ίσιο ενός φίνικα, την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, κατασκευασμένη στα τέλη του 11ου έως 12ου αιώνα. Στη γωνιά της πλατείας του ναού υπάρχουν ερείπια ρωμαϊκού μνημείου. Διασχίζοντας τώρα την οδό και Αθηναίων, βλέπουμε μπροστά μας τον ναό Σωτήρα του Κοτάκη, η πιο γνωστή ως Αγία Σωτήρα, απέναντι από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Είναι το 12ο αιώνα, αλλά με πολλές μεταγενέστερες αλλαγές και προσθήκες. Προχωρώντας στην αρχαία αγορά, αντικρίζουμε μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Αθήνας, το 1000 με 1025 μετά Χριστόν οικοδομημένη, πάνω στα ερείπια ρωμαϊκού νυμφαίου του 2ου αιώνα. Είναι η Άγια Απόστολη του Σολάκη, που όταν τη δεκαετία του 50 αναστηλώθηκε, απέκτησε την αρχική της μορφή. Πολλές τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής περίοδου που υπήρχαν σε κατεδαφισμένη εκκλησία μεταφέρθηκαν μάλιστα εκείνη την εποχή στους Αγίους Αποστόλους. Στη συμβολή τώρα των οδών Ερεχθέως και Ερωτοκρήτου, στην καρδιά της Πλάκας, την περιοχή κοσμεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι μία από τις λίγες εκκλησίες στην οποία έχουν σωθεί τμήματα τοιχογραφιών. Ο Παντοκράτορας τον Τρούλο, η Ανάληψη, ένας έφηπος Άγιος. Η μόνη πληροφορία που υπάρχει για αυτή την εκκλησία είναι ότι εκεί κοντά είχαν στηθεί τα αλμοβόλα που κατέστρεψαν το 1867 τον Παρθενώνα, όταν ο Ιταλός Μοροζίνη πολιόρκησε την Ακρόπολη. Στη συνέχεια, στην καρδιά της περιοχής της Αθήνας Μοναστηράκη, αντικρίζουμε πολύ σεβασμό και θαυμασμό το ναό της Παντάνασας. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική περίπου το 1012, που ανήκε στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από το οποίο πήρε το όνομά της όλη η περιοχή. Παλαιότερα ήταν μετόχη της Μονής Κεσαριανής. Μετόχη του Παναγίου Τάφου είναι και το μικρό μοναστήρι που συναντούμε στην οδό Ερεχθέως, στην περιοχή Αναφιώτικα, όπως ονομάζεται ο τόπος που κατοικήθηκε από τους καταγόμενους από την ίσο Ανάφη, ένα από τα πολλά νησιά των Κυκλάδων, το οποίο και άδειασε με το πρώτο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Ο ναός όμως που είναι χτισμένος μέσα στη Μονή φτιάχτηκε αργότερα, μάλλον τον 17ο αιώνα, και είναι αφιερωμένος στη χάρη των Αγίων Αναργύρων. Στα Αναφιώτικα επίσης βρίσκεται και η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοκαστριώτισσας, η θαυματουργή εικόνα της οποίας έχει προστατέψει τους κατοίκους, σύμφωνα με την παράδοση, σε πολύ δύσκολες στιγμές, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο δημόσιο βίο. Στην ίδια περιοχή, στην οδό Πριτανίου, βορειοανατολικά της Ακρόπολης, δεσπόζει και αγναντεύει το λόφο του Λυκαβητού, ένα από τα αξιολογότερα βυζαντινά μνημεία των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος του Ραγκαβά. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Ιδιωτικός στην αρχή, ανηγυρμένος από τη σπουδαία αυτοκρατορική οικογένεια του Μιχαήλ Ραγκαβά του Πρώτου. Και για τούτο πήρε και το όνομα του που το διατηρεί μέχρι και σήμερα ως ενωριακός ναός. Φημίζεται ότι στο ναό του Αγίου Νικολάου, που έχει δώσει και το όνομα στην είσοδο αμυντικού τείχους του Ραγκαβά, την πύλη δηλαδή Ραγκαβά, σήμανε το Πάσχα του 1833 η πρώτη καμπάνα που τοποθετήθηκε σε ναό των Αθηνών μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η εκκλησία του Σωτήρα Λυκοδήμου. Το όνομα το πήρε είτε από τον πρωτοκτήτορα Στέφανο Λυκόδημο, παλιάς αθηναϊκής οικογένειας γόνο, είτε επειδή εκεί που χτίστηκε βρισκόταν παλιότερα ιερό του Λυκείου Απόλλωνα.
σήμερα όμως είναι γνωστότερη ως Ρώσικη Εκκλησία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μεσαιωνικό οικοδόμημα της Αθήνας. Χτίστηκε το 1031 μετά Χριστόν ως τμήμα Ρωμαϊκού Καθολικού Μοναστηριού που διασώθηκε μέχρι και το 1701. Στη δεκαετία του 1850 το κτίσμα αναστηλώθηκε από τον Τζάρο Αλέξανδρο το Β' ο οποίος δόρισε και το οικοδομοστάσιο έχοντας περισσή ευλάβεια. Προχωρώντας τη μικρή μας εξόρμηση, καθώς βαζιλεύει ο ήλιος, ακούμε και τον ήχο από πολλές καμπάνες σε μια από τις πιο γραφικές διατηρητές περιοχές της Αθήνας. Βρισκόμαστε στο Θησείο τώρα, μπροστά από τον Ναό των Αγίων Ασωμάτων. Μια εκκλησία σταυροειδούς τύπου του δευτέρου μισού του 11ου αιώνα, με φανερή την επίδραση της παλαιάς αραβικής γραφής στην ανάγλυφη διακόσμησή της, μια και η παράδοση κάνει μνήμα για την παρουσία αραβικής εμπορικής κοινότητας την εν λόγω εποχή. Πιο πέρα στην οδό Ευρυπίδου θα αντικρίσουμε τον Άγιο Ιωάννη στην Κολώνα, ένα μικρό παρεκκλήσι του 12ου αιώνα, που οφείλει το όνομά του στη ρωμαϊκή κολώνα που υψώνεται στο μέσο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρείται ως ο προστάτης και θεραπευτής όλων των ασθενειών της κεφαλής. Γι' αυτό και ο επισκέπτης μπορεί να δει πολλά τάματα πάνω στην κολώνα, τα οποία προσφέρονταν στον Άγιο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης από τους πιστούς για τη βοήθεια που τους είχε παράσχει σε δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Μετά τον Εσπερινό, σιγά σιγά με στην γλυκιά δροσιά του Δειλινού, αποφασίσουμε να ανηφορήσουμε στο λόγο του Φιλοπάπου, αφού είναι μοναδική αγαλίαση να προσκυνήσει κάποιος στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη. Πρόκειται για μεταγενέστερο ναό του 16ου αιώνα, με αξιόλογες μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Ήδη στο κτιστό τέμπλο έχει αποκαλυφθεί με βυζαντινά γράμματα το κοντάκιο των εγγενείων. Ουρανός πολύφωτος, η εκκλησία ανεδείχθη άπαντας, φωταγωγούσα τους πιστούς. Ενώ στον έναν από τους δύο αρχαίους κιονίσκους που υπάρχουν στο προάβλιο της κύριας εισόδου, αναγράφονται οικογενειακά ονόματα, όπως Βερενίκη Ισιδόρου, Μιλίσια Μενάνδρου και πολλά άλλα. Σύμφωνα τώρα με την επικρατέστερη παράδοση, το όνομα Λουμπαρδιάρης ή Μπορμπαρδιάρης οφείλεται στο αξιοσημείωτο γεγονός που συνέβη κατά τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου στις 25 Οκτωβρίου 1658. Τότε ο χριστιανομάχος αγάς των Αθηνών Ιωσούφ θέλησε να ανατινάξει με λομπάρδα, δηλαδή μεγάλο κανόνι, την εκκλησία και όλο το εκκλησίασμα. Όμως ο Θεός, διαπρεσβειών του Αγίου Δημητρίου, δεν το επέτρεψε. Ξέσπασε ξαφνική καταιγίδα και ένας κεραυνός έπεσε στην πυρδαποθήκη και στο πυροβολείο των προπηλαίων, με αποτέλεσμα να βρουν θάνατο ο αγάς, η οικογένειά του και οι πυροβολητές. Έκτοτε η εκκλησία ονομάστηκε Λουμπαρδιάρης, δηλαδή βομβιστής. Καθώς όμως κατηφορίζουμε προς το κέντρο της πόλης, θα τα παράληψη να μην περάσουμε από το ιερό προσκύνημα των Αγίων Θεοδόρων στην πλατεία Κλαθμόνος. Λέγεται βέβαια ότι το πρώτο της κτίσμα ήταν τον 9ο αιώνα και πανικοδομήθηκε στο δεύτερο μισό του 11ου. Η αρχική ήταν μία από τις 12 εκκλησίες που σύμφωνα με την παράδοση είχε φτιάξει στην ιδιαίτερη πατρίδα της η αυτοκράτηρα Ευδοκία. Ενώ η επανικοδόμηση οφείλεται στον Νικόλαο Καλομάο, που είχε το αξίωμα του Σπαθαρομανδιδάτου στη Βυζαντινή Αυλή. Κατά την πλακόστρωση του ναού, το 1910 διαπιστώθηκε η ύπαρξη τάφων, ενώ στα έργα συντήρησης το 1967 βρέθηκε τμήμα μοσαϊκού δαπέδου ρωμαϊκής εποχής. Σήμερα είναι παρεκκλήσιο του Ταμείου Πρόνοιας Ορθοδόξων και Εφημερίου Κλήρου της Ελλάδος
και από τους ειδικούς έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο βυζαντινό μνημείο της πόλης. Η ώρα όμως περνά και το διπορικό μας τίνει να ολοκληρωθεί με την καλύτερη ίσως επίσκεψη στο ωραιότερο σημείο της Αθήνας. Παίρνουμε την απόφαση και ανεβαίνουμε στο λόφο του Λυκαβητού, στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, που μοιάζει να το έχει καταπιεί ο βράχος. Δεν είναι γνωστό το πότε οικοδομήθηκε αρχικά. Πιθανόν το 15ο με 16ο αιώνα. Κάει και το 1930 και οικοδομήθηκε και πάλι το 1931. Ο ναός είναι αφιερωμένος πρώτα απ' όλα στον Άγιο Ισίδωρο, τον Έλληνα της Αιγύπτου, στρατιωτικό των Ρωμαίων στοιχείο που μαρτύρησε όταν εκχριστιανίστηκε. Κατά δεύτερον, στον Άγιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη, Έλληνα και αυτό εξ Αιγύπτου, μαθητή πιθανόν του Ιερού Χρυσοστόμου, που ασκήτευσε στο Πιλούσιον Όρος. Και τρίτον, στον Άγιο Ιερομάρτυρα Ισίδωρο εν Κρήτη, έγκαμο ιερέα, που κι αυτός μαρτύρησε με τα παιδιά του επί Τουρκοκρατίας. Ο ναός αφιερώθηκε στους Αγίους Ισιδώρους από μια εικόνα τους, που βρέθηκε πάνω σε έναν ιερομόναχο όταν αυτός εκοιμήθη, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή εντός του ναού, και αποτελεί κρυφή πνευματική όαση στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στην κορυφή του λόφου θα προσκυνήσουμε με κατάνοιξη την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι μια πάλευκη εκκλησία που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Πρόκειται για μονόκλητη βασιλική μετρούλο, χτισμένη μάλλον στα τέλη του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τον ερευνητή αρχαιολόγο Ορλάνδο. Λέγεται ότι στην αρχαιότητα υπήρχε ιερό του ακραίου Δία. Στη διάρκεια όμως της Φραγκοκρατίας, τη θέση του βωμού πήρε το μικρό παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία, ενώ επί Τουρκοκρατίας και έκτοτε αντικαταστάθηκε οριστικά με την εκκλησία την αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο τον Καβαλάρη έως και σήμερα, αν και στις δύο πλευρές του ναού υπάρχουν δύο κολλητά παρεκκλήσια με τον Άγιο Γεώργιο, αφιερωμένα αντίστοιχα στους Αγίους Ηλία και Κωνσταντίνο, που χτίστηκαν όμως αρκετά αργότερα, γύρω στο 1885. Μας πήρε όμως το βράδυ και νιώθουμε ναι μεν μια σωματική κούραση, όμως και μια γλυκιά τέρψη, αφού γεμίσαμε με αυτή την πληθώρα εικόνων από τα προσκυνήματά μας. Ας μην το παρακάνουμε όμως. Παίρνουμε το τελεφερίκ για να κατέβουμε στο κέντρο με τις ωραιότερες αναμνήσεις και εντυπώσεις από το οδηπορικό στη Βυζαντινή Αθήνα, ευχόμενοι να έχουμε την ευκαιρία και για άλλες παρόμοιες ψυχοφελείς και συνάμα πνευματικές ευχάριστες εξορμήσεις και εμπειρίες. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή της Ορθοδοξίας και Βιωματικές Εμπειρίες τέλειωσε για σήμερα. Τα κείμενα αυτής διασκεύασε και διάβασε η Κατερίνα Μιχαλοπούλου, βασισμένη στο βιβλίο της Μαρίζας Δεκάστρο «Η Αθήνα σε 7 διαδρομές», καθώς και σε κείμενα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, κύριο Ευάγγελο Φακιανάκη. Ευχαριστούμε και εσάς που μας συντροφέψατε. Ο Θεός μαζί σας. Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.